Στο φωτοφίνις με τα αποτελέσματα από τις τελευταίες κάλπες τη Αττικής κρίθηκε το δίδυμο των μονομάχων που αναμετρώνται στο δεύτερο γύρο της Κυριακής για την ηγεσία του Πασόκ. Ο Νικοσανδρουλάκης κέρδισε εκ νέου την πρωτιά στον πρώτο γύρο αλλά με περίπου 10.000 ψήφους λιγότερες από το 2021. Εφτά μέρες έμειναν μέχρι την επόμενη Κυριακή που είμαι σίγουρο ότι το Πασό θα βγει ακόμη πιο ενωμένο, ακόμη πιο ισχυρό, ακόμη πιο περήφανο. Οκτώ μονάδε τον χωρίζουν από το Χαριδούκα, ο οποίο μέσα από μια καταμέτρηση θρίλερ, κυριολεκτικά ψηφοψήφο στα μεγάλα εκλογικά κέντρα, κατάφερε να διατηρήσει τη δεύτερη θέση που κατέκτησε από την έναρξη τη ροή των αποτελεσμάτων. Λίγο αργότερα από το κατόφλι τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Χάρη Δούκα έριξε με ηχηρό τρόπο το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και του υπόλοιπου υποψήφιου. Το μήνυμα τη Κάλπης είναι καθαρό. Το 70% ζητάει αλλαγή γεσίας. Σα καλώ λοιπόν την Κυριακή όλοι μαζί να κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση. Να αλλάξουμε το Πασόκ για να αλλάξουμε τη χώρα. Το αποτέλεσμα κρίθηκε για μόλις 858 ψήφους ανάμεσα στο Χαριδούκα και τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος αναγνώρισε την κατάταξη στις δηλώσεις του και μίλησε για ενότητα. Όποιο πιστεύει στη δημοκρατία πιστεύει και στο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες που θα έρθουν να ψηφίσουν αύριο χρειάζεται να α, κατευθυνθούν στην κάλπη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο Νικος Ανδρουλάκης έλαβε 89.288 ψήφους και ποσοστό 29,64%. Ο Χάρης Δούκας 64.490 και ποσοστό 21,41%. Ο Παύλος Γερουλάνος 63.632 και ποσοστό 21,12%. Η Αννα Διαμαντοπούλου συγκέντρωσε ποσοστό 19,52%. Ο Μιχάλης Κατρίνης 6,03% και η Νάντια Γιανακοπούλου 2,29% σε επίπεδο επικράτειας. Ρίκος Ανδρουλάκης, όπως αναμενόταν, σάρωσε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου συγκέντρωσε ποσοστό 61,87%. Η Άννα Διαμαντοπούλου ήρθε δεύτερη σε επίπεδο Κρήτης με 12,33% ενώ ο Χαρισδούκα Δούκας συγκέντρωσε 11,81%. μια πολύ σημαντική αφετηρία για μια νέα δημιουργική πορεία για το Πασόγκ. Είμαι εδώ και πιστεύω βαθιά ότι στην επόμενη μέρα θα είμαστε ενωμένοι. Πρωτιά στην περιφέρεια τη Υπήρου κατέκτησε ο δεύτερο μονομάχο Χάρη Δούκα, συγκεντρώνοντα ποσοστό 30,94% με δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη και 26,87%. Πρώτη και με αισθητή διαφορά από του δύο τελικού μονομάχου αναδείχτηκαν σε όλα σχεδόν τα τμήματα τη Αττική ο Παύλο Γερουλάνο και η Άννα Διαμαντοπούλου. Στην περιφέρεια Αττική ο Παύλο Γερουλάνο συγκέντρωνε 27,18% και η Άννα Διαμαντοπούλου 25,56% με τον Νίκο Ανδρουλάκη να πέφτει στο 20,8%. 84 και το Χάρι Δούκα στο 17,93%. Ο, Ο, όλη... Ο Μιχάλης Κατρίνη στις... κατέγραψε τι σημαντικέ δυνάμει του στην περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, όπου έκοψε το νήμα πρώτο με 26,09%. Το ποιο θα ηγηθεί τη παράταξη θα το κρίνουν οι πολίτε ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα. Και βεβαίω το ποιο θα εκλεγεί έχει την αξία του. Και το, του. το υψηλότερο ποσοστό τη νάντιας για Νακοπούλου καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου με 4,59%.